Παρά τους αστερίσκους, κυρίες και κύριοι, που βάζει η Τρόικα στο θέμα των φοροελαφρύνσεων, διαμηνύοντας ότι δεν αλλάζουν οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2015, η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στον οδικό χάρτη που έχει ήδη προναγγείλει ο κύριος Σαμαράς. Η Καθημερινή της Κυριακής τώρα παρουσιάζει το τελικό σχέδιο που θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κατάργηση των προσαυξήσεων για όσους αποπληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ και 30% μείωση εφόσον καταβληθούν σε 100 δόσεις, αλλά και μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων. Από το 26 στο 20%. Ήρθε η ώρα των φοροελαφρύνσεων. Διακηρύσει πλέον ανοιχτά η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι οι δανειστές, όπως για παράδειγμα χθες υψηλότατο στέλεχος της Κομισιόν, ξεκαθαρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα πολύ δύσκολα θα αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους του 2015. Το Μαξίμου πάντως θέτει άλλες προτεραιότητες. Μέχρι πριν λίγους μήνες, σας θυμίζω, η συζήτηση ήταν αν θα χρειαστούν νέα μέτρα λιτότητας, που τελικά δεν χρειάστηκαν. Ενώ τώρα η συζήτηση είναι για τις φοροελαφρύνσεις που έρχονται. Γιατί πριν λίγο καιρό η συζήτηση ήταν πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτή η ύφεση. Ενώ τώρα που αρχίζει η ανάκαμψη, αυτό που μας απασχολεί πλέον είναι πόσο γρήγορα θα αναπτυχθούμε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε σε ένα τέλος που δεν τελειώνει, κατά πούμε έτσι. Όπου η μεν κυβέρνηση, επειδή είναι σε ένα τέλος που δεν τελειώνει, λέει ότι τελειώνουμε. Ο άλλος που βλέπει ότι δεν τελειώνει, σου λέει δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν τέλειωσε αυτό που δεν έχει τελειώσει. Σύμφωνα με αυτά που σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο, η φορολόγηση των επιχειρήσεων και των επιτιδευματιών αναμένεται να πέσει στο 20% από το 26% που είναι σήμερα, ενώ έρχονται δύο ελαφρύνσεις για τα αυτοκίνητα. Θα μειωθεί ο φόρος πολυτελείας ακόμη και μέχρι 30%, με αναδρομική ισχύ για το 2014, ενώ ανάλογη θα είναι και η μείωση των τεκμηρίων για τα ΙΟΤΑΧΗ, που στόχος είναι να καταργηθούν το 2015, αν είναι πλήρως έτοιμο το περιουσιολόγιο. Επιπλέον, όπως τονίζει η Καθημερινή, έρχεται και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% το 2015. Πολλοί πάντως ανησυχούν ότι ο λογαριασμός θα βγει δύσκολα. Το πρόγραμμα είναι αυτό που είναι. Η χώρα έχει σημαντική υποχρέωση 3% πρωτογενές πλεόνασμα του χρόνου. Έχει πολλές λήξεις χρέους για την επόμενη χρονιά, το 2015 ακόμα. Αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν συνολικά, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλος όγκος και έχει δίκιο η Κομισιόν να περιμένει αυτά τα ανοίγματα. Προβληματισμός υπάρχει και για την πρόθεση της χώρας μας να διακόψει τη δανειακή της σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που σχολιάζει το Reuters σε δημοσίευμά του. Η απόφαση της Αθήνας να αποδεσμευτεί πρόωρα από τη χρηματοδότηση είναι ένα στοίχημα μεγάλου ρίσκου τόσο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και για τη σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους της στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στις φοροελαφρύνσεις και ήδη σχεδιάζει εκείνες του 2016 που αφορούν περαιτέρω μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη σταδιακή μείωση της φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 10% σε βάθος χρόνου, αλλά και την περαιτέρω πτώση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 15%. Σύνδεση τώρα με τη Χριστίνα Νικολαίδου. Χριστίνα, στην Γενέβη την Τρίτη, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, μαζί και με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συναντηθούν με τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού να μας πει τι θα συζητηθεί, μιας και γνωρίζουμε ότι ασφαλιστικό και εργασιακά είναι από τα θέματα που η δική μας πλευρά έχει κόκκινες γραμμές και η Τρόικα πιέζει. Ακριβώς, Εύα. Στην ατζέντα λοιπόν της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενέβη βρίσκονται επί της ουσίας δύο ζητήματα. Το πρώτο βέβαια είναι οι ομαδικές απολύσεις και το δεύτερο οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο με τρία βασικά κεφάλαια: το πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για απεργία, το πώς θα χρηματοδοτούνται τα σωματεία και φυσικά το περίφημο lockout, το δικαίωμα δηλαδή ανταπεργίας του εργοδότη στον εργαζόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του σταθμού μας, οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και το Υπουργείο Εργασίας κατεβαίνουν με κοινή γραμμή σε ό,τι αφορά τις ομαδικές απολύσεις. Ποια είναι αυτή? Ότι το ισχύον καθεστώς, δηλαδή η αναβάθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, είναι επαρκές και δεδομένων των συνθήκων της οικονομίας που αυτή τη στιγμή επικρατούν στη χώρα μας, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αλλά και κανένας άλλος λόγος να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Είναι κάτι το οποίο τώρα δοκιμάζεται και θέλουμε και λίγο ακόμα χρόνο, θα πούν, προκειμένου να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνδικαλιστικό νόμο, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι είναι ανοιχτοί στις αλλαγές, τον θεωρούν παροχημένο, δεδομένου ότι είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 80, εν αντιθέσει με την ΓΕΣΕ, η οποία επί της ουσίας λέει ότι είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Από την πλευρά του στη Γενέβη θα μας πούν στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας
τι ισχύει για τις ομαδικές απολύσεις σε όλη την Ευρώπη και εκεί θα χαραχτεί και η γραμμή, η περαιτέρω διαπραγματευτική γραμμή που θα χρησιμοποιήσει βέβαια και το Υπουργείο Εργασίας εν ώψη της επίσκεψης της Τρόικας, Εύα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Τώρα στο στούντιο κοντά μας ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπη, να δούμε τι περιμένουμε από την Τρόικα που έρχεται την Τρίτη. Στέλνει αυστηρό μήνυμα. Να δούμε καταρχήν ποιος το στέλνει αυτό το αυστηρό μήνυμα ακριβώς. Το στέλνει προφανώς ένας από τους εκπροσώπους της Τρόικας και κυρίως είναι μια ενημέρωση. Μην το παίρνουμε γιατί ακούσα ότι είναι η επίσημη θέση της Επιτροπής και διάφορα τέτοια. Πάντοτε πριν έρθουν κάνουν μια ενημέρωση και βεβαίως εκεί είναι όλα στο τραπέζι. Σιγά σιγά στη διαπραγμάτευση θα φύγουν πολλά από αυτά. Δηλαδή τα 1000 προαπαιτούμενα που ακούσαμε ισχύουν, δεν ισχύουν, ποια από αυτά που θα φύγουν, τι ισχύει τελικά. 1000 προαπαιτούμενα δεν υπάρχουν. Κοντά στα 1000 είναι ο αριθμός των δράσεων που αν πάρεις ας πούμε ένα-ένα αυτά που πρέπει να γίνουν, που περιγράφονται στο μνημόνιο και τα σπάσεις το τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις αυτό, μπορεί να βγάλεις ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό. Για παράδειγμα για το Σεπτέμβριο είναι 680, ξέρω, κάπου εκεί. Άρα τα προαπαιτούμενα είναι πολύ λίγα και είναι αυτά που τελικώς θα συμφωνηθούν ως προαπαιτούμενα μεταξύ του πρώτου γύρου της συζήτησης που θα γίνει την άλλη εβδομάδα και του δεύτερου γύρου που θα γίνει αφότου στο μεταξύ έχει συγκροτηθεί και η Επιτροπή Ζουκέρ. Και αυτό δεν είναι λίγο. Αυτό δηλαδή περιμένει η ελληνική πλευρά από την Τρίτη. Τα βασικά αυτά ζητήματα, προφανώς πολύ λιγότερα, ίσως μετρημένα και στα δύο μας χέρια, να συμφωνηθούν με την Τρόικα. Και λιγότερο ακόμη. Τα πρώτα ζητήματα που θέλουμε εμείς να συμφωνήσουμε με την Τρόικα είναι τα δημοσιονομικά. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε άλλωστε για να έχουμε και το πρόσωπο που πρέπει να έχουμε για να πάμε στις αγορές. Τα διαρθρωτικά θα είναι η γενική συζήτηση, ό,τι μπορούμε, παιδιά, τώρα. Διότι σε τελευταία ανάλυση η άλλη πλευρά, διότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πλευρές, μια συμπολίτευση, μια αντιπολίτευση, δεν θέλει να κάνει τίποτε. Άρα νομίζω ότι ο ρεαλισμός σιγά-σιγά θα μπει στη συζήτηση. Αλλά αυτό δεν βιάζει. Πρώτο θέμα, τα δημοσιονομικά. Είπες όταν βγούμε στις αγορές. Οι αγορές ανησυχούν στο ενδεχόμενο του να φύγει το ταμείο. Κάθε άλλο. Ακόμα και η Τρόικα, ναι, και οι τρεις εταίροι. Έχεις δίκιο που το συζητάς, γιατί όλοι νομίζουν ότι αυτό είναι και το είπε και ο άνθρωπος που μίλησε στις Βρυξέλλες. Αν και εκείνος το είπε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είπε ότι αν δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε, οι αγορές θα το δουν. Όμως θέμα τέτοιο το εξήγησε ο Σαμαράς άλλωστε εκεί, στη Χαλκιδική, είπε δεν μπορεί να κάνει πίσω. Άρα. Οι αγορές όταν ξέρουν ότι πας να φύγεις από το ταμείο, εφόσον αυτό το κάνεις και πατάς γερά στα πόδια σου, ενθουσιάζονται. Όταν έρχεται το ταμείο, όπως ήρθε το ταμείο την άνοιξη του 2010, τότε είναι που φεύγουν με τα 1000 οι αγορές, γιατί φοβούνται. Άρα η ένδειξη ότι μια χώρα μπαίνει στο ταμείο είναι κακό, η ένδειξη ότι μια χώρα βγαίνει από το ταμείο είναι κακό. Η προϋπόθεση είναι, και αυτό είναι σωστό, ότι πρέπει βεβαίως να έχεις και τα πόδια να στηριχθείς για να μπορέσεις να το κάνεις, αλλά τα έχουμε. Άρα εμείς σε ποια φάση είμαστε, μπορούμε να βγούμε στις αγορές, πατάμε στα πόδια μας, ώστε να μην χρειαζόμαστε νέα δάνεια και άρα νέα μέτρα και άρα νέα μνημόνια. Αν με ρωτάς, η μεγαλύτερη δοκιμασία είναι αυτή και όχι το θέμα του τελευταίου ελέγχου. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε στις αγορές, να αξιοποιήσουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει για την πορεία της Ελλάδας στις αγορές, ώστε να πάμε παρακάτω. Λένε πολλοί ότι οι αγορές έχουν πρόβλημα, ποιος θα μείνει εδώ να προσέχει τους Έλληνες. Σωστό από μια άποψη. Όμως ξέρουν πάρα πολύ καλά ένα πράγμα. Να επιτηρεί τους Έλληνες. Να επιτηρεί, ναι. Ξέρουν πολύ καλά ότι όταν τελειώνουν, γιατί υπάρχει κανονισμός, υπάρχει νόμος, δηλαδή ευρωπαϊκός, ο 472, που λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Όταν βγαίνεις από το μνημόνιο, δεν πας όπου θες. Πάς σε μια κατάσταση που λέγεται μετά το πρόγραμμα εποπτεία. Σε αυτή θα πάμε εμείς, όπως έχει πάει ήδη η Ισπανία, έχει πάει η Πορτογαλία και θα πάει και η έχει πάει η Ιρλανδία και θα πάει και η Πορτογαλία. Άρα δεν θα είμαστε χωρίς επιτήρηση και αυτό το γνωρίζουν οι αγορές. Επομένως το κρίσιμο ζήτημα από όλα όσα είπαμε είναι μια τίμια συμφωνία με την Τρόικα και μια έξοδος του ταμείου, αφού βεβαίως βρούμε τα χρήματα να το πληρώσουμε. Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα κυρίες και κύριοι.